Ο θέαμα είναι σοκαριστικό. Πολύ στενάχωρο το συνέστημα. Δεν θα ήθελα να το δούνε κι άλλες γενιές αυτό. Φτάνει. Ένα έργο στην άμμο που καταδεικνύει πως χιλιάδες ζώα βγαίνουν στις παραλίες για να πεθάνουν πνιγμένα στο πλαστικό. Ο λόγος για την εικόνα ενός νεκρού δελφινιού που φιλοτέχνησε ο κριτικός γλύπτης Μανώλης Χαρκούτσης με πρωτοβουλία της Greenpeace. Γύρω από το νεκρό δελφίνι από άμμο υπήρχε ένας χήμαρος από πλαστικά σκουπίδια, ενώ από το μισάνοιχτο στόμα του ξεπροβάλλει μια πλαστική σακούλα, μαρτυρώντας την απειλή που βιώνουν αμέτρητα θαλάσσια ζώα. Έχουμε κάνει ένα γλυπτό, ένα νεκρό δελφίνι. Με έχει καλέσει η Greenpeace, η οποία κάνει μια δράση για τη μόλυνση των πλαστικών στις θάλασσες. Η δράση είναι ότι σας χαλάμε το κλίμα για λίγο, για να σας φτιάξουμε το κλίμα. Ζω σε ένα χωριό στην Κρήτη, δίπλα σε ένα ποτάμι. Εκεί μάθα να κολυμπάω, έβλεπες καβούρια, χέλια, λειτουργούσε τέλεια το οικοσύστημα. Τώρα βλέπεις μπουκάλια, βλέπεις λάστιχα, στα λίμματα, όλα αυτά που καταλήγουν στα ποτάμια. Κλιματική κρίση υπάρχει και σιγά σιγά εξελίσσεται. Το γλυπτό φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μανώλης Χαρκούτσης, ο οποίος ασχολείται με την γλυπτική εδώ και 25 χρόνια, δημιουργώντας έργα με αφετηρία και πηγή έμπνευσης τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Δημιουργήσαμε ένα γλυπτό στην παραλία της Αρτέμιδας στην Αττική, το οποίο μιλάει για τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τα πλαστικά. Ένα δελφίνι το οποίο είναι πνιγμένο με τα πλαστικά, με μια σακούλα στο στόμα. Το θέμα είναι να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο, να προσέχει. Στην αρχή όταν το είδα νόμιζα ότι είναι απλά ένα χαριτωμένο ζωάκι, ένα γλυπτό στην άμμο. Και βλέπω ξαφνικά τα σκουπίδια και λέω τι είναι αυτό. Απεικονίζει το αποτύπωμα που αφήνουμε σαν άνθρωποι στον πλανήτη. Δεν είναι κρίμα να πεθαίνουν τόσα θηλαστικά από τον άνθρωπο. Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης της Greenpeace «Χαλάμε το κλίμα για να φτιάξουμε το κλίμα», η οποία έχει ως στόχο να χαλάσει το κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε σαν θεατές, πληροφορώντας μας για δυσάρεστες αλήθειες σχετικά με το μέγεθος της περιβαλλοντικής κρίσης που ζούμε. Παντού, από την ξηρά ξεκινάμε και καταλήγουμε από τα ποτάμια, καταλήγει στη θάλασσα. Πλέον ο πλανήτης έχει φτάσει στα όρια του. Πρέπει να πολεμήσουμε και να καθαρίσουμε. Όλοι μας κάτι μπορούμε να κάνουμε, το λίγο που αντιστοιχεί στο καθένα μας. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και σε συλλογικό επίπεδο. Εδώ και αρκετά χρόνια ο κύριος Χαρκούτσης από το Βενεράτο συμμετέχει σε διάφορες δράσεις, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα για το περιβάλλον μέσω της γλυπτικής τέχνης, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφει τις πηγές οι οποίες σταρεύουν από νερό. Προσπαθώ να χαρακτηρίσω τις πηγές ως πηγές κληρονομιάς, όπως και τα δέντρα, τα αρχαία λεόδεντρα, πηγές κληρονομιάς. Πόσο σημαντικό είναι το νερό. Και πόσο σημαντικό είναι το νερό και το πρόβλημα που έρχεται.